για ένα πανεπιστήμιο που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που διεκδικήθηκε και χτίστηκε επί δεκαετίες και το οποίο δεν θα διασφαλίζει ούτε την ποιότητα αλλά ούτε τον ακαδημαϊκό και δημοκρατικό του ρόλο, έκαναν λόγο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του νησιού που αντιδρούν στο προωθούμενο για ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Αντιτίθενται στο νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει εκ βάθρων το δημόσιο πανεπιστήμιο. Προσπαθεί να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες και να εξυπηρετήσει συμφέροντα της κυβέρνησης. Θέλει να εκδημοκρατήσει όλες τις διαδικασίες. Ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι και φοιτητές σε ένα κοινό μέτωπο πραγματοποίησαν χθες πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου και αμέσως μετά εκδήλωση ενημέρωσης, όπου ζήτησαν από τους πολίτες να συνδράμουν στον αγώνα τους, να μείνει όρθιο, όπως είπαν, το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως τόνισαν, δέχεται επίθεση με μια σειρά από ρυθμίσεις που προωθούνται και το μετατρέπουν, όπως εξήγησαν, σε ιδιωτικού χαρακτήρα φορέα με φοιτητές πολλών ταχυτήτων και πτυχία ευθυγραμμισμένα και μόνο με την απόλυτη εξειδίκευση για την αγορά εργασίας. Μπουν μάνατζερ επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια και στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι τα πανεπιστήμια θα είναι προσδεδεμένα στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση, την παραπέρα εξειδίκευση των φοιτητών χωρίς να έχουμε και ολοκληρωμένες σπουδές. Βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται μόνη της χωρίς να λαμβάνει υπόψη κανέναν διάλογο, κανέναν αντίλογο και κάνει αυτό που θέλει για να δημιουργήσει ένα αυταρχικό καθεστώς. Όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων, από τα μέλη ΔΕΠ μέχρι τους φοιτητές, για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και για να ζητήσουμε έστω και την ίστατη ώρα την απόσυρση του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Κρήτης ζήτησαν από τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα που δέχεται το πανεπιστήμιο είναι πλήγμα που δέχεται συνολικά η κοινωνία, ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων, αλλά και η γνώση που παράγεται μέσα σε αυτό. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο, σύγχρονες σπουδές με δικαιώματα και μια ζωή αξιοπρεπή. Να ξεκινήσει στους δρόμους, να φωνάξει, να διεκδικήσει ολόκληρη η κοινωνία, από τους εργαζομένους μέχρι και τον απλό λαό, μέχρι και τους μαθητές που σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τώρα που τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και εκείνοι θα ενταχθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα.